Ναι. Ο Γιώργος που τέλειωσε. Εδώ ενδιαφέρον πάντα υπάρχει για τις εξελίξεις στο κόμμα. Θα πω ακόμα μια φορά ότι λειτουργώ θεσμικά. Έχουμε κόμμα αρχών. Έχουμε καταστατικό. Σε λίγο έχουμε το εκτελεστικό γραφείο για να συζητήσουμε τα διαδικαστικά. Πότε θα συγκληθεί το πολιτικό γραφείο ως το αρμόδιο πολιτικό σώμα να πάρει την τελική απόφαση. Η συζήτηση με τον Πρόεδρο πώς βοηθά την όλη προσπάθεια να αποφασίσει? Είναι αυτές οι διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο είναι σύνηθες εδώ και 10 χρόνια. Εξεφράσει άποψη ο Πρόεδρος τι θα πρέπει να πράξει ο Δημοκρατικός Σύμβουλος. Αγαπητοί μου, μη με ρωτάτε τι είπε ο Πρόεδρος, τι είπε ο ΑΒ. Έχουν και εκπροσώπους, ρωτάτε τους ιδίους. Εγώ τοποθετούμε για το κόμμα μου. Έχουν καθοριστεί συναντήσεις με τους κύριους Χριστοδουλή, Μαυρογιάννη, για να συζητήσετε οτιδήποτε ή θα περιμένετε? Δεν έχω δει το κινητό μου, δεν ξέρω καν τι μηνύματα. Το ψες και το πρωί βρήκα μήνυμα από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Του είπα ότι θα κινηθούν οι διαδικασίες. Θα συζητήσουμε και σαν εκτελεστικό. Η προσωπική μου θέση και θεωρώ είναι και θέση του, θα είναι και θέση του εκτελεστικού. Εμείς δεν αρνούμαστε να συναντηθούμε με οποιοδήποτε. Είμαστε δημοκράτες, με αξιοπρέπεια δεχόμαστε το αποτέλεσμα. Αν έχουν κάτι να μας πούν, θα τους ακούσουμε. Κύριε Πρόεδρε, κάποια στελέχη του κόμματος μέλη έσπευσαν από τα χτες να προδικάσουν επί της ουσίας αποφάσεις. Ποια είναι η απάντηση η δική σας, νομίζω ότι είναι συλλογική? Είπατε πρέπει να είναι συλλογική αυτή η απόφαση. Θα δούμε την απόφαση για αύριο. Το καλύτερο είναι να αποφεύγονται οποιασδήποτε τοποθετήσεις μέχρι τη λήψη της απόφασης. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Τώρα θα ασχοληθούμε με μια δήλωση ενός στελέχου όταν κάποιος πήγε απέναντι από το κόμμα του. Είναι ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα? Όλα είναι ανοιχτά. Σε ένα διάλογο όλες οι τυχόν επιλογές είναι ανοιχτές. Θα πάρθει μία απόφαση. Απόφαση μία θα είναι. Η οποία θα αλλάχθει πότε, κύριε Πρόεδρε? Με τη λήξη του πολιτικού γραφείου που θα είναι αύριο, μάλλον θα το δούμε με το εκτελεστικό, μάλλον θα είναι αύριο κατά τις απογευματινές ώρες. Το γεγονός ότι είχε διαγραφεί ο κ. Χριστοδουλίδης επειδή δεν συμμορφώθηκε με συλλογική απόφαση του κόμματος, αυτό δυσκολεύει οποιαδήποτε απόφαση προς την δική του πλευρά? Αγαπητοί μου, πολιτικά θα δούμε το ζήτημα. Είμαστε κόμμα αρεχών. Δεν είμαστε ένα ούτε περαστική από την πολιτική, ούτε παροδικό αυτό το ιστορικό κόμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Νίκο. Ευχαριστώ.